Το ανοίξαμε χθες το βράδυ στις τομές στα γεγονότα το ζήτημα μέσω του Δελτίου Ειδήσεων. Θα του δώσουμε συνέχεια σήμερα για να δούμε και πώς αντιδρούν και πώς απαντούν οι εμπλεκόμενοι αυτού. Μιλάμε για τα ηλεκτρικά πατίνια που έχουν κατακλείσει την Κύπρο. Πολλές φορές τα βλέπουμε και έξω από το σπίτι μας, έξω από την πόρτα του σπιτιού μας, στα πεζοδρόμια. Άλλα είναι πεσμένα, άλλα είναι όρθια, πράσινα, μαύρα, διαφόρων χρωμάτων, διότι είναι και αρκετές εταιρείες. Εν πάση περιπτώσει, τα ηλεκτρικά πατίνια μπήκαν στη ζωή μας, αλλά φαίνεται ότι το πράγμα δεν λειτουργεί με ασφάλεια. Έχουμε εδώ στο στούντιο τον Αντρέα Κλάρκ, υπεύθυνο ασφάλειας και υγείας των οδηγών αστικών λεωφορείων. Να τον καλωσορίσουμε. Να καλημερίσω τον κόσμο, να ευχηθώ και καλά Χριστούγεννα. Μακάρι, για όλον τον κόσμο. Για όλον τον κόσμο. Έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό στη ζωή μας, να το αναπτύξουμε. Για εμάς τους οδηγούς λεωφορείων, τίθεται η ασφάλεια του επιβατικού κοινού, ναι. Όσο μάλλον τον ΑΜΕΑ. Και επίσης ό,τι κάνουμε σχολικές διαδρομές, εκεί που κατεβάζουμε τους μαθητές, βρίσκουμε εμπόδια αυτά τα ηλεκτρικά σκούτερ, τα οποία δεν έχουν τη σωστή απόσταση πάνω στο πεζοδρόμιο, το οποίο προνοεί η νομοθεσία, έτσι σκουντουφλούν οι επιβάτες ή δεν μπορούν να επιβιβαστούν. Να ρωτήσω, το πρόβλημα που προκύπτει μέσα από αυτή την ιστορία δεν είναι η ύπαρξη των σκούτερ, είναι ο τρόπος χρήσης. Εμείς είμαστε υπέρ της πράσινης κινητικότητας, αν και αυτό έχει μπει στη ζωή μας. Ναι. Μετά την περίοδο του κορονοϊού έχουμε δει αυτήν την, αυτό που έχει μπει στη ζωή μας. Απλά πρέπει να γίνεται η σωστή χρήση, ναι, από τους επιβάτες. Το θέμα είναι το πλαίσιο της νομοθεσίας, κατά πόσον μπορεί να βελτιωθώ, να μπει σε βελτίωση, για τον λόγο ότι βλέπουμε κάποια κενά, δηλαδή το ότι αυτά τα σκούτερ είναι σε δρόμους οι οποίοι κάποιος τα παίρνει και είναι το όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρων, ναι, ενώ αυτά πρέπει να κινούνται σε δρόμους των 30 χιλιόμετρων. Επίσης το ότι το κατώτατο όριο ηλικίας των χρηστών πρέπει να είναι, λέει η νομοθεσία, από 14 χρονών, ναι, οι οποίοι όταν τα πάρουν και μπουν στον δρόμο των 50 χιλιόμετρων δεν γνωρίζουν καν τον κώδικα, τον οδικό κώδικα. Άρα γίνεται απευθείας κίνδυνος για τους, ναι, οδηγούς. Σε ποδηλατοδρόμους επιτρέπεται να κυκλοφορούν αυτά? Η χρήση τους είναι σε, εφόσον έχω διαβάσει την νομοθεσία, είναι σε ποδηλατοδρόμους, ναι, πλατείες αν είναι αδειοδοτημένοι από την αρμόδια αρχή, δηλαδή τους δήμους, οι κοινότητες. Και επίσης σε δρόμους κάτω των 30 χιλιόμετρων όριων ταχύτητας, οι οποίοι είναι πολύ λίγοι, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα, από ό,τι γνωρίζω εγώ. Και βεβαίως πρέπει να φοράνε πάντα κράνος οι οδηγοί. Σπανίως έχουμε δει κράνη να φοριούνται. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που δίνουν το κράνος μαζί. Ναι, αυτό είναι έναν υπέρ, αλλά τις βραδινές ώρες η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να φοράνε και το φωσφόρο, το οποίο δεν το βλέπουμε καθόλου. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο οι εταιρείες οι οποίες ενοικιάζουν, που μπορεί έστω και κάποια πράγματα να τα πληρούν, όσο αυτοί που έχουν από μόνοι τους αυτά τα σκούτερ, οι ιδιοκτήτες, ναι, 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 οι οποίοι από ό,τι βλέπουμε μπορεί να γίνει και μετατροπή στην ταχύτητα αυτού του σκούτερ. Α, και αν πηγαίνουν πιο γρήγορα. Να πηγαίνετε πιο γρήγορα, πόσο μάλλον πριν να έρθω και εγώ στο στούδιο εδώ κάποιον που πέρασε με κόκκινο φανάρι στα φώτα Γαβριλή. Πάντως, το ρεπορτάζ της Ζήνας Κωνσταντίνου χθες έδειξε ότι η αστυνομία έχει κάνει πάρα πολλές καταγγελίες για το συγκεκριμένο ζήτημα, όπου μπορεί προσπαθεί να περιορίσει το φαινόμενο, αλλά αυτό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Είναι μια έκρηξη αυτό το διάστημα που γίνηκε στον κόσμο. Ναι. Απλά εμείς σαν επαγγελματίες οδηγοί, επειδή περνάμε τουλάχιστον 8 ώρες τη μέρα στο τιμόνι βαρέου οχήματος, ναι, θεωρούμε ένα θέμα ότι πρέπει να το δει πολύ ζεστά το Υπουργείο. Μάλιστα. Έχουμε μαζί μας τον Βαλεντίνο Φακοντίνη, βουλευτής του ΑΚΕΛ και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών. Να τον καλωσορίσουμε, να πάρουμε τη θέση του για το θέμα. Γεια σας. Καλή σας μέρα, κύριε Μιχαλαρέ. Πώς το βλέπετε σε όλο αυτό? Είναι προβληματικό, αν μη τι άλλο. Εντάξει, να πούμε ότι η χρήση της μικροκινητικότητας είναι πολύ διαδεδομένη στην Ευρώπη, είναι διαδεδομένη πλέον και στην πατρίδα μας. Πάρα πολλοί χρησιμοποιούν τα σκούτερ το τελευταίο διάστημα και ως μέσον διακίνησης αλλά και ως μέσον για να κάνουν επαγγελματική δραστηριότητα. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την πράσινη διακίνηση και να τη στηρίζουμε. Παρά τα αυτά όμως πρέπει να τεθεί ένα νομοσχέδιο που έχουμε ψηφίσει σε εφαρμογή, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι σε εφαρμογή σήμερα, που προβλέπει αρκετές πρόνοιες από αυτές που αναφέρε πριν ο κύριος Κλάρκ, όπως για τα όρια ταχύτητας, όπως για τη χρήση κράνους και φωσφόρου γυλαίκου,
όπως ο έλεγχος εισαγωγής για να τίθονται σε εφαρμογή συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα φρένα, τους φωτισμούς, για τα ελαστικά. Και επίσης το όριο ηλικίας είναι μέχρι τα 14 έτη. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται αυστηροί ελέγχοι για να μην υπάρχει αυτή η ανεξελέγχτη χρήση, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Ξέρετε, κύριε Μιχαλάρε, όποιος χρησιμοποιεί το οδικό δίκτυο πρέπει να γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πρέπει να έχει σεβασμό και στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Το θέμα που συζητήθηκε έντονα τότε πριν να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, το Υπουργείο επέμενε ότι μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία και μέσω των Δήμων, οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι να καθορίσουν στη δημαρχούμενη της περιοχή πού θα κυκλοφορά το σκούτερ, είτε είναι σε συγκεκριμένους δρόμους, είτε σε συγκεκριμένες πλατείες, είτε σε συγκεκριμένους πεζόδρομους, ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει η κάθε τοπική αρχή. Αλλά να κατανοήσουμε ότι και οι τοπικές αρχές έχουν αδυναμίες, δεν έχουν δημοτική αστυνομία, δεν έχουν τροχονόμους σε έναν ικανοποιητικό βαθμό για να μπορούν να εφαρμόσουν τους ελέγχους τους οποίους προνοεί το νομοσχέδιο. Έτσι πρέπει να υπάρχει αυτή η αλόγιστη χρήση που πολλές φορές θέτει σε κίνδυνο τους χρήστες του οδικού δικτύου, θέτει σε κίνδυνο τους ίδιες τους χρήστες, τους οδηγούς των πατινιών και μάλιστα, καταλαβαίνετε ότι όπου δεν υπάρχει ασφάλεια τίθονται σοβαρά ζητήματα που πρέπει να επιληφθεί η πολιτεία. Και έχει έρθει και ένα μήνυμα, λέει, εκεί στα φώτα του Aluminium Towers στη Λεωφόρο Λεμεσού προς Αγλαντζιά έβαλαν τα στάν των σκούτερ κάθετα στο πεζοδρόμιο, δεν μπορεί ούτε πεζός ούτε αμαία να περάσει. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα απροσεξίας, θα έλεγα εγώ. Έχουμε δει στη Λεωφόρο Λεμεσού ότι αυτό το συγκεκριμένο θέμα χρήζει μιας αναπροσαρμογής. Ναι. Δηλαδή κάπου οι Δήμοι να δουν και να οριοθετήσουν που πρέπει, όπως και σε όλες τις, τους τόπους οι οποίοι πρέπει να οριοθετηθούν, αλλά επίσης πρέπει να μπει και στις υπηρεσίες οι οποίες μαζεύουν αυτά τα σκούτερ, γιατί μπορεί κάποιος να το αφήσει έξω από το σπίτι μας. Σωστό. Και πότε κάποιος να το πω. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γρηγόριο Κόνονέγκο, Operation Manager της εταιρείας Scroll. Είναι μία από τις εταιρείες που διαθέτουν τέτοια πατίνια. Να τον καλημερίσουμε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τα δικά σας είναι τα μαύρα. Μάλιστα, ναι. Είναι το μαύρο με άσπρο λόγο. Μάλιστα. Ακούμε. Γνωρίζετε το πρόβλημα, γνωρίζετε τις διαστάσεις που παίρνει. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι εταιρείες στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω αν μπορούν να λάβουν κάποια μέτρα για την προστασία και της νομοθεσίας και των πολιτών. Σίγουρα, αρχικά να καταστήσουμε σαφές ότι μέλημά μας είναι η προστασία και των πολιτών αλλά και των χρηστών των σκούτερ. Αν παρατηρήσετε και εσείς από τα social media, θα δείτε ότι έχουμε κάνει ήδη εκστρατεία στο να δείξουμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, να παροτρύνουμε τον κόσμο να φοράει κράνη, να μην παρκάρει σε περιοχές που δεν πρέπει να παρκάρει, σε σημεία τα οποία δεν πρέπει να παρκάρει, και να είμαστε πιο ευεπολίτη πολίτες. Από την πλευρά μας δηλαδή κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να συμμορφωνόμαστε με την εκάστοτε νομοθεσία, αλλά και πάνω απ' όλα το σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μας. Στην προηγούμενη συζήτηση έχω αναφέρει ότι αναφορικά για τη δική μας την πλευρά τουλάχιστον, έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο καθημερινά για μεγάλο χρονικό διάστημα της ημέρας ελέγχει το πού βρίσκονται τα σκούτερ μας, αν ενοχλούν, αν επηρεάζει τη διακίνηση των πεζών. Θεωρούμε ότι έχουμε τον έλεγχο. Δηλαδή, μέχρι τώρα, δύο περιπτώσεις υπήρχαν που μπορώ να πω ότι μας κάλεσαν οι καταστηματάρχες, μας είπαν, παιδιά, δεν θέλω να είναι το σκούτερ δίπλα από το καταστήμα μου για προσωπικούς λόγους. Και τα αφαιρέσαμε επιτόπου, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ναι. Άρα εσείς κατόπιν αιτήματος αφαιρείτε τα σκούτερ, τις βάσεις των σκούτερ από εκεί που είναι. Μα φυσικά άμα κάποιος άνθρωπος τον επηρεάζει, ναι, για παράδειγμα θέλει να παρκάρει το αυτοκίνητό του ασχέτως αν είναι νόμιμο ή παράνομο, θέλει να παρκάρει το αυτοκίνητό του πάνω στο πεζοδρόμιο, μπροστά από το σπίτι του, και μας ζητήσει ο άνθρωπος να αποσύρουμε τα σκούτερ, δεν είμαστε εμείς που θα του πούμε όχι, δεν θα το κάνουμε. Ναι. Όπως σας προανέφερα, υπήρχαν δύο περιπτώσεις που μας ενημέρωσαν οι καταστηματάρχες. Και αποσύραμε τα σκούτερ επί τόπου, εφόσον ήταν κάτι φυσιολογικό. Κύριε Κλάκ, έχετε να προσθέσετε κάτι.
Εντάξει, αυτό πρέπει να το δουν και οι εταιρείες, αφού έχουν το κέρδος, να βάλουν και το ανάλογο προσωπικό, να, αν μπορεί να τα μαζεύει αυτά τα πράγματα. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, είναι κάτι καινούριο το οποίο εμείς υποστηρίζουμε, αλλά φτάνει να υπάρχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις. Εντάξει, εμάς στη δική μας την περίπτωση, σαν οδηγοί λεωφορείων, αυτό που έχουμε να κάνουμε με το επιβατικό κοινό είναι να μπορούμε άνετα να επιβιβάσουμε και να αποβιβάσουμε κόσμο, ο οποίος κόσμος, αυτό το διάστημα που ζούμε, αυτή τη δεκαετία που ζούμε, είναι ο κόσμος ο οποίος δεν έχει κάποιον άλλο μέσο να κάνει τις δουλειές του. Σωστό. Χωρίς ατύχημα, αυτό είναι το, το πιο βασικό. Κύριε Φακοντή. Σκέφτεστε να ρωτήσω, αν σκέφτεστε να γράψετε θέμα στη Βουλή και στην Επιτροπή Μεταφορών για αυτό που έχει προκύψει, αν μπορεί να γίνει, δεν ξέρω, κάποια νομοθετική ρύθμιση, κάποια συζήτηση επί του θέματος, να δούμε γιατί δεν έχει εφαρμοστεί και η νομοθεσία που ψηφίστηκε. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πρέπει να γίνει μια παρακολούθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, αν δούλεψε, σε ποιο βαθμό δούλεψε, ποια είναι τα αποτελέσματα, γιατί από ό,τι φαίνεται, και από αυτά που αναφέρουν ο κύριος Κλάρκ και που έχετε πει και εσείς στο ρεπορτάζ σας κτλ., ότι όντως υπάρχει ζήτημα. Ναι. Και είναι για ανεξέλεκτη το πάρκινγκ το σκούτερ πάνω στα πεζοδρόμια, όπου μπορούν να φράξουν το δρόμο σε ένα πεζόδρομο και να μην μπορεί ο πεζός να προχωρήσει. Δημιουργούνται προβλήματα προσβασιμότητας και στους ανθρώπους με αναπηρίες. Και είναι κάτι που πρέπει όντως οι τοπικές αρχές που έχουν την ευθύνη και η τροχονομία και η αστυνομία να εφαρμόσουν περισσότερους ελέγχους. Από την πλευρά μας ως Βουλή θεωρώ ότι πρέπει να απασχολήσει ξανά το νομοσχέδιο την Επιτροπή Μεταφορών, να δούμε τις αδυναμίες και όπως μπορούμε με τρόπους και εισηγήσεις να ενισχυθεί αυτών των νομοθετικών πλαίσιων, για να μην υπάρχει αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση και να δημιουργούνται ζητήματα και στους πεζούς, στους ίδιους τους οδηγούς των σκούτερ, ναι, αλλά και στους οδηγούς του οδικού δικτύου, που καταλαβαίνετε όταν κάποιος πηγαίνει με το αυτοκίνητο μέσα στον δρόμο και βρεθεί κάποιος σκούτερ με μια μεγάλη ταχύτητα, θέτει σε κίνδυνο δημόσια οδική ασφάλεια. Πρώτος και κύριος ο οδηγός του σκούτερ είναι σε κίνδυνο, κύριε Κονονέγκο. Αλλά και ο άλλος όμως, όταν είναι οδηγός αυτοκίνητου και δημιουργήσει έναν ατύχημα, καταλαβαίνετε ότι βέβαια, και ο οδηγός του αυτοκίνητου ή του και του λεωφορείου μπορεί να βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη θέση. Ναι, καταληκτικό σχόλιο από τον κύριο Κονονέγκο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εμείς έχουμε ρυθμίσει σε όλες τις περιοχές της Λευκωσίας κάποιες περιοχές οι οποίες δεν μπορεί να κινηθεί το σκούτερ. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ένας χρήστης του σκούτερ πάρει το σκούτερ του και πάει σε μια περιοχή που έχουμε διαγράψει, να το θέσω έτσι, είναι non-operational zone, το σκούτερ σταματάει αυτομάτως. Αμπλοκάρεται δηλαδή την κίνηση σε κάποιες περιοχές. Φυσικά, εξυπακούεται. Μα όπως σας είπα και στην αρχή, μέλημά μας είναι να κάνουμε κάτι καλό, να συμβάλλουμε στην βιώσιμη ενέργεια. Ναι. Πάμε να κάνουμε κάτι κακό. Από την πλευρά μας, το τονίζω, ξαναλέω, έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είτε αυτό λέγεται ανθρώπινο δυναμικό, mm-hmm, έχουμε αρκετό ανθρώπινο δυναμικό, είτε λέγεται η αποπτία όλου του στόλου μας. Μάλιστα. Γι' αυτό έχουμε αυτή την αυτοπεποίθηση ότι έχουμε τον έλεγχο του τι γίνεται στην πόλη. Σίγουρα θα τύχει η περίπτωση που κάποιος χρήστης θα αφήσει το σκούτερ κάπου που δεν πρέπει. Εντός ενός χρονικού διαστήματος θα πάει ο συνεργάτης μας να το αποσύρει. Να το μαζέψει. Ευχαριστούμε, ναι, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους τρεις για τις θέσεις. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.